Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 9 Ιουλίου και μαζί θα δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά αμέσως τώρα. Μετά από καθυστερήσεις, υπεγράφει τελικά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργο Παπακοσταντίνου η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων του έργου των μεταλλευτικών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων μεταλλίων Κασάνδρας Χαλκιδικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι για την αξιολόγηση της υποβληθής μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τηρήθηκαν πλήρως τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και έγινε μακρά διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και φορείς περιοχής καθώς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου των μεταλλευτικών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων μεταλλίων Κασάνδρας Χαλκιδικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την αξιολόγηση της υποβληθήσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τηρήθηκαν πλήρως τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και έγινε μακρά διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής, καθώς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Το έργο των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στην Κασάνδρα Χαλκιδικής αφορά σε μια επένδυση παγίων της τάξης του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολεί άμεσα 1.800 περίπου εργαζόμενους, σημειώνει το Υπουργείο. Το έργο σκοπό θα έχει την εξόρυξη, επεξεργασία και παραγωγή μετάλλων όπως ο άργυρος, ο χρυσός, ο χαλκός, καθώς και συμπυκνώματα μετάλλων, μολύβδου και ψευδαργύρου. Το συνολικό έργο αναπτύσσεται στο Μαντέμ Λάκκο του Δήμου Αριστοτέλειο, όπου θα εγκατασταθεί νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού και μεταλλουργία και θα ξεκινά η υπόγεια σύραγγα σύνδεσης με το μεταλλείο Ολυμπιάδας, στην Ολυμπιάδα με την ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου και την απομάκρυνση αποκατάσταση της παλιάς λίμνης τελμάτων και άλλων ρυπασμένων χώρων, καθώς και του παλιού εργοστασίου εμπλουτισμού. Στις Σκουριές με την ανάπτυξη επιφανειακού υπόγειου μεταλλείου και εργοστασίου εμπλουτισμού. Στις Μαύρες Πέτρες Μαντέμ Λάκκο με την ανάπτυξη και εξάντληση του κοιτάσματος του υπογείου μεταλλείου και στο Στρατόνι με την επέκταση και εξυγχρονισμό του υφιστάμενου λιμένα και την απομάκρυνση του παλιού εργοστασίου εμπλουτισμού. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο σχεδιασμός του έργου έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν πλήρως οι αυστηρές απαιτήσεις των περιβαλλοντικών υπηρεσιών του Υπουργείου και των υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων, να εφαρμοστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί στα τεχνικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις και οι πλέον αυστηρές προδιαγραφές που προκύπτουν από οδηγίες, κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.